Πάμε στην Ελεονόρα Μελέτη και δεν θα σταθώ τόσο στο Survivor Πανόραμα που είναι η τωρινή της εκπομπή, γιατί νομίζω ότι το Survivor Πανόραμα είναι ένα μεταβατικό ουσιαστικά στάδιο, γιατί αυτό που ακούγεται πολύ έντονο είναι ότι του χρόνου η Ελεονόρα θα αναλάβει την πρωινή ζώνη. Το 11 την Ιωτέινα. Όχι. Τι θα αναλάβει, Τίνα μου. Αυτό είχαμε διαβάσει. Δεν τα ξέρουμε καλά, ή τι να θα αναλάβει πρωινή εκπομπή. Είναι αλήθεια ότι συζητούσε, η Ελεονόρα συζητούσε πολύ καιρό και με τον Sky και με τον Α. Με τον Α συζητούσε όντως για πρωινή ζώνη για να αναλάβει το 11-1 μετά από την Σταματίνα Τσιμτσιλή. Από το καλοκαίρι να σκεφτείτε ότι συμβαίνει αυτό, δεν τα βρίσκανε ξανά και ξανά πίσω σε διαπραγματεύσεις. Το ίδιο μιλούσε και με τον Sky, με τον οποίο Sky μιλούσε καταρχάς για να επιστρέψει παράλληλα και να μπει μέσα στο Survivor. Και θέλω να σας πω ότι της δόθηκαν και πάρα πολλά χρήματα για να το κάνει. Σαν παίκτρια. Θα ήταν στην ομάδα των διασήμων η Ελεονόρα. Της είχαν δοθεί και πάρα πολλά χρήματα. Μάλιστα. Μίλαγε όμως και για εκπομπή να κάνει. Τελικά αποφάσισε ότι, και ορθώς νομίζω, ότι γιατί να μπει μέσα, αφού δεν το κες εύκολα, γιατί βλέποντας λίγο και τη σύνθεση των διασήμων, θα ήταν η μύγα μες στο γάλα, δηλαδή θα ήταν όντως η περισσότερο διάσημο από τους λιγότερους διάσημους. Οπότε ορθώς επέλεξε νομίζω να μην το κάνει. Έχει συμφωνήσει με το Sky του χρόνου. Ναι, έχει συμφωνήσει. Ήταν στο πλαίσιο της συμφωνίας για να δεχτεί να κάνει το Survivor Πανόραμα. Ήταν, θεωρώ, η καταλληλότερη επιλογή για το Survivor Πανόραμα, γιατί ξέρει το παιχνίδι καλύτερα από τον καθένα και παρακολουθεί. Είναι πολύ σημαντικό να το παρουσιάζει ένας άνθρωπος που ξέρει τι γίνεται κάθε βράδυ και το βλέπει και είναι φανατική. Την απόλαυσα πάρα πολύ προχθές και της το είπα κιόλας, βλέποντας με την Σόφη Πασχάλη που δεν της χαρίστηκε καθόλου. Κάτι που δεν είδαμε το Χανταμπάκι. Στην αρχή το αλλά εκεί υπάρχει πολύ έντονο παρασκήνιο για το τι συνέβη πίσω από τις κάμερες με το Χανταμπάκι. Τι? Και νομίζω ότι αν κάποια στιγμή βλέπαμε αυτή τη συνέντευξη θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Όντως δύο φορές. Γυρίστηκε όντως. Τι έγινε, πετάξανε. Γιατί ο Στέλιος Χανταμπάκης δεν είχε ενημερωθεί για το τι συνέβαινε. Θεωρούσε ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Για την απήχηση που είχε στον κόσμο. Βγήκε και θεωρώντας ότι παιδιά, σας έχω αυτό, τα έχω. Θα τα πάρω όλα και τέτοια. Δεν είχε με μια τέτοια το τάση. Το κινητό του δεν είχε επίγνωση του τι γίνεται. Η Ελεονόρα ξεκίνησε τη συνέντευξη κάνοντάς του ερωτήσεις του τύπου. Σκληρές, αυτές που περίμενε να ακούσει. Τι αισθάνεσαι τώρα, πώς αντιμετωπίζεις το γεγονός μου, αυτά που διαβάζεις που σε λένε έτσι. Τα χάσε ο άνθρωπος. Επιτέθηκε. Ήταν πολύ. Εγώ ξέρω, μαθαίνω, οι πληροφορίες μου λένε ότι ήταν τόσο σκληρός ο Χανταμπάκης, όσο σκληρή και η Ελεονόρα. Αλήθεια. Ναι, δηλαδή λίγο έλειψε να παίξουν και με μπουνιές στο πλατό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν πολύ σκληροί και οι δύο, οξύνθηκαν πολύ τα πνεύματα. Και αποφασίστηκε από την παραγωγή ότι η συνέντευξη αυτή δεν θα πρέπει να παίξει ποτέ. Γιατί δεν είναι δίκιο για έναν άνθρωπο που δεν έχει ενημερωθεί, ας πούμε, και δεν είναι ενήμερος, να πρέπει να παίξει αυτό το πράγμα. Τίνα, ήταν και καταγγελτικός ως προς την παραγωγή. Ναι, κόπηκε και ξαναγυρίστηκε και για αυτό το λόγο. Όχι ως προς την παραγωγή, γιατί εκείνη την ώρα δεν είχε συνειδητοποιήσει το τι είχε γίνει από την παραγωγή. Εξέρετε όμως εν αγνία του την παραγωγή. Ναι, υπεράσπιζε πάρα πολύ τη θέση του. Αυτή που γνώριζε και αυτή που πίστευε ότι είχε την προβολή. Δεν ήξερε την εικόνα του. Δεν ήξερε την εικόνα του. Δηλαδή και την εντύπωση ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποχωρήσει ότι ήταν αγαπητός στο κοινό. Την ίδια επιντύπωση θέλω να σου πω ότι πρέπει να έχει και η Ελεονόρα. Μου φαίνεται λίγο αντικρώμα και λίγο ξύμορο αυτό. Η Ελεονόρα λοιπόν αυτό που έχει συζητήσει είναι ότι θα κάνει κάτι infotainment, δηλαδή θα συνδυάζει αυτό που ξέρει να κάνει. Όχι όμως την πρωινή ζώνη. Γιατί στην πρωινή ζώνη, παιδιά, υπάρχει πρωινή ζώνη. Δηλαδή ο Sky θα ήταν πολύ τρελό αυτή τη στιγμή να γκρεμίσει μια ζώνη που έχει χτιστεί με πάρα πολύ κόπο. Όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμό σε αυτό. Άρα ίσως μεσημέρι, απόγευμα, αλλά όμως πάλι δεν θα υπάρχει το Survivor Πανόραμα. Δεν μπορεί να δεν θα υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει Μπογδάνος σε εκείνη τη θέση. Μα έτσι κι αλλιώς ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ήταν και τώρα. Δηλαδή έπεσε πολύ γερό για να μην κοπεί. Τι έπεσε να μην. Ακροβατή. Πολύ μεγάλη αντίδραση, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή ήταν η Ελεονόρα να ξεκινάει στις 3. Είχε γραφτεί αυτό και είχε ακουστεί. Είχε γραφτεί. Ναι. Απλά τελευταία στιγμή κατάλαβαν ότι τρίτη-τέταρτη φορά μέσα στην ίδια σεζόν να το μετακινούν τον άνθρωπο και να τον πηγαίνουν σε άλλη ζώνη. Δεν έχει μείνει και τίποτα. Αφήστε με, μπορεί και να είναι του χρόνου. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και στο Survivor. Την Παρασκευή τον είδα, χθες τον είδα στην εκπομπή και ήταν. Ο Μπογδάνος στο Survivor τώρα. Αλλά δεν ξέρω. Δήλωσε ότι θα ήθελε να πάει, σε πληροφορώ. Ενδιαφέροντα θα ήταν πάντως. Α, παιδιά, θα. Δήλωσε ότι θέλει να πάει και ήταν και πολύ καλό αυτά που έλεγε.
Δεν το περίμενε κανείς ότι ένας άνθρωπος ο οποίος, γιατί ξέρουμε ότι οι απόψεις του είναι λίγο ριζοσπαστικές και δεν τον περιμένεις και εύκολα στην... Να δω τον Μπογδάνο να αγωνίζεται και τι στον κόσμο. Είναι από τους λιγότερο ξύλινους παρουσιαστές σε πολιτικών εκπομπών και πολύ το γουστάρω αυτό. Ενδιαφέρον. Οπότε νομίζω ότι δεν ισχύει το 10-1. Και το πήρε πίσω και η ίδια η Ελεονόρα λέγοντας ότι σε συνέντευξη που έδωσε ουσιαστικά βγήκε ως συμπέρασμα ο τίτλος αυτός.